ουσιαστικά μιας ανοιχτής πρόσκλησης που είχαμε απευθύνει και είχα απευθύνει εγώ προσωπικά μετά το τέλος της οικονομικής αναμέτρησης, πρόσκλησης προς τον επικεφαλής της παράταξής σας και μια ευλογία τα δήματα του κ. Ρίτση και σε όλους εσάς ότι ο Δήμος της ΚΟΟ, οι υπηρεσίες του, το ανθρώπινο δυναμικό του, είναι στην διάθεσή σας προκειμένου να έχετε πλήρη και επαρκή πληροφόρηση, ούτως ώστε να είστε στην καλύτερη δυνατή θέση από άποψη ετοιμότητας κατά την ημερομηνία ανάμειξη των κατοικών σας. Θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό το διάστημα, το τρίμηνο δηλαδή, υπήρξε πολύτιμο για σας. Εγώ, βρισκόμενος εδώ σε αυτόν εδώ τον χώρο καθημερινά, έβλεπα στελέχη της παράταξης σας και εσάς προσωπικά να συνδιαλέγεστε με τις υπηρεσίες και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κέρδος, είναι μια πρόοδος και είναι και μια κατάκτηση και είναι και μια αναγκαία προϋπόθεση, ούτως ώστε να ξεπεράσουμε παροχημένες πρακτικές και αντιλήψεις του παρελθόντος. Μερικοί βέβαια το γεγονός, βλέποντας πώς αυτή την περίοδο διαχειριστήκαμε τα πράγματα, τότε το 2010 την αντίστοιχη περίοδο, μετεκλογική περίοδο δηλαδή, στο μεσοδιάστημα μου σε βαθμό μεταξύ του εκλογικού αποτελέσματος και την ανάπτυξη των κατοικών της Νέας Δημοκρατίας Αρχής, δεν είχαμε και εμείς αυτή την ευκαιρία να προετοιμαστούμε κατάλληλα, να έχουμε ενημέρωση και με την ανάπτυξη των κατοικών μας, θα λέγαμε ότι μπήκαμε στα βαθιά νερά και παλέψαμε, έτσι έπρεπε να γίνει. Αναλάβουμε τρεις πολιτιστικούς δήμους. Έπρεπε να συνενώσουμε υπηρεσίες, να ενώσουμε και να ομογενοποιήσουμε διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές ταχύτητες των δύο πρώην δήμων. Θεωρώ ότι κουραστήκαμε όλοι μαζί, εγώ και οι συνάδελφοι και ο κ. Καϊσέρης. Δώσαμε μία μάχη γι' αυτό. Νομίζω το αποτέλεσμα που κρίνει και το συλλογίζει την υπηρεσία. Σε όλο αυτό το διάστημα, εν μέσω κατηγιστικών δυσμενών οικονομικών εξελίξεων, με δύο μνημόνια, με αλλαγές συνταγήσεων, με μείωση των διαθέσιμων χωρών έως και 60%, με μείωση του ανθρώπινου δυναμικού πάνω από 30%, νομίζω ότι τα καταφέρουμε πολύ καλά. Καταφέρουμε ότι σας παραδίδουμε έναν δήμο ισχυρό και νοικοκυρεμένο. Θα έλεγε βέβαια κάποιος ότι αφού τα καταφέρετε, γιατί δεν καταφέρετε τις εκλογές, να έχετε ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα. Θα ήθελα να πω ότι πάντα η κοινωνία κρίνει σοφά. Είδε το έργο μας, είδε όμως και συμπεριφορές και αντιλήψεις και πρακτικές που δεν συνάδουν με αυτό που η κοινωνία απαιτεί και θέλει. Και προφανώς σοφά μας έδωσε στη θέση που θα είμαστε από αύριο. Όμως δεν ακυρώνεται ένα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό έργο. Θέλω να πω, δίνοντας λίγα στοιχεία για να μην κουράσω, ότι όταν αναλάβαμε το 2010, το ταμείο που παραλάβαμε από τους τρεις πρώην δήμους, και το ταμείο βέβαια το διαπιστώσαμε συνέχεια μέσω μιας απογραφής που έγινε, ήταν περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή σας δίνουμε κάτι τις περισσότερο από ό,τι είχαμε παραλάβει. Είχαμε παραλάβει όμως και σημαντικές υποχρεώσεις προς προμηθευτές των τριών πρώην καπιταλιστριακών δήμων, οι οποίες πλησίαζαν τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό το έχουμε ρίξει δραματικά, είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι, άρα λοιπόν είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο κέρδος για σας, για να ξεκινήσετε από νέες πιο υγιείς βάσεις. Παραδώσαμε επίσης, παραδίδουμε ταμεία πολύ πιο υγιή και ισχυρά σε σχέση με αυτά που είχαμε παραλάβει. Έχουμε μια κατάσταση την οποία την έχω εδώ λίγο μηνά. Αξίζει να διαβάσουμε δύο στοιχεία. Και θα είναι σύντομα βέβαια στη συνέχεια. Για παράδειγμα, η κοινοφελής αστική, επιπαπιάς δηλαδή, παραδίδει ταμείο 1.376.000 όταν είχε αναλάβει ταμείο 23.000. Η Μαρίνα Τισκό είχε αναλάβει ταμείο 258.000, παραδίδει
Δεν αναφέρεται τα χρέη όμως. Παραλύει ταμείο 1.185.000 ευρώ. Παραλάβανε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με 1.792.000, παραδίδουμε με 2.862.000. Παραλάβαμε με 405.000 ευρώ ταμιακό υπόλοιπο στην ΑΝΕΜ, παραδίδουμε με 1.364.000, βέβαια εκεί απολύπτει ένα πλοίο κατά τη διάρκεια της υγείας μας και γι' αυτό υπάρχει αυτό το ισχυρό θεματικό διαθέσιμο. Αυτά εν ολίγης μένει να τα δείτε και να τα αξιολογήσετε. Θα ήθελα να εστιάσω στο εξής. Απευθύνθηκα στον νεοεκλεγμένο δήμαρχο από την αρχή αυτής της περίοδου, της τρίμηνης μεταβατικής περίοδου, εκτιμώντας ότι η επικοινωνία μας, είτε τηλεφωνικά είτε διαζώσεις, μόνο χρήσιμα αποτελέσματα θα μπορούσε να αποφέρει και ωφέλη για τον τόπο και μόνο αυτό και για τους πολίτες. Δυστυχώς, τρεις μήνες τώρα δεν κατέστη δυνατή ούτε μία προσωπική επαφή, παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις, δημόσια είτε ιδιωτικά. Έστειλα πριν από τρεις ημέρες επίσης μία επιστολή, όπου εντόπιζα την σημερινή ημέρα ως την καταλληλότερη για να παραδώσουμε αυτά που έχουν συζητηθεί. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να υπάρξει μία συνεννόηση εάν ο νεοεκλεγής δήμαρχος επολύεται για τις 1 η ώρα την ημέρα και βρίσκεται στη θέση μας. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο νωρίς, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και πιο αργά. Θα άξιζε τον κόπο. Δική του επιλογή είναι. Εγώ μένω σε αυτό, οφείλω όμως να το καταγράψω, ότι έστω και την ίστατη στιγμή, έστω και σημειολογικά, για να εισπράξει η κοινωνία ότι πράγματι κάτι καινούργιο γεννιέται, αφήνουμε πίσω νοοτροπίες του παρελθόντος και κάνουμε ένα βήμα, έστω και αυτό θα έπρεπε σημειολογικά τουλάχιστον να καταγραφεί ως γεγονός. Εγώ όφυλα να παραδώσω στον εκλογέντα δήμαρχο. Προφανώς και εσείς είστε συνάδελφοι εκλεγμένοι. Σας παραδίδω λοιπόν ό,τι έχουν καταθέσει υπηρεσίες και το πολιτικό προσωπικό του Δήμου, συνάδελφοι μου, δηλαδή και συνεργάτες, είναι 11 φάκελοι. Μένει να τους εκτιμήσετε, να τους αξιολογήσετε. Θέλω να πω ότι χρειάζεστε πολύ δύναμη και πολύ κουράγιο. Εμείς, 3,5 μόλις χρόνια και πράγματι κάνοντας τον αποκλεισμό, θεωρούμε ότι ήταν πάρα πολλά, φέροντας στο μυαλό μας όλα όσα ζήσαμε, νομίζουμε ότι διηγούμε για πολλά, πολλά χρόνια, γιατί οι ανάγκες ήταν τόσο μεγάλες και η πίεση ήταν τόσο σημαντική από την κοινωνία, που πραγματικά τα 3,5 χρόνια φαίνονται πολύ λίγα και ταυτόχρονα πολύ περισσότερα. Η νέα δημοτική περίοδος είναι πενταετής, χρειάζεται λοιπόν να πλησείτε με δύναμη, με κουράγιο, να αφοσιωθείτε σε αυτό που θα κάνετε, να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά, από όποια θέση και αν είμαι, και όποτε μου ζητηθεί, θα είναι δίπλα σας, ως ενεργός πολίτης αυτού του τόπου,